Χαίρετε! Ένα διαφορετικό βίντεο. Μου ζήτησε να το κάνω αυτό το βίντεο μία κυρία, μία μητέρα, της οποίας ο σύζυγος έφυγε πριν λίγο καιρό νικημένος από τον κορονοϊό. Γεια σου Θέκλα μου. Πριν λίγο καιρό ο άνδρας μου επιβίωσε, ένα μήνα μέσα στο νοσοκομείο ήταν, έφυγε από το σπίτι γιατί ανέβασε ξαφνικά πυρετό, με αντιπυρετικά προσπάθησε μόνος του. Έπεφτε ο πυρετός, αλλά δεν κρατούσε πολύ και ανέβαζε ξανά. 3 μέρες κράτησε αυτό και τελικά μας είπε φεύγω για το νοσοκομείο. Εκεί του έκαναν τεστ κορονοϊού και τον βρήκαν θετικό με χαμηλό οξυγόνο στο αίμα. Έτσι του είπα. Φυσικό ήταν να τον βρούνε θετικό αφού είχα συμπτώματα εγώ πριν από τον άνδρα μου, κάνοντας πρώτη εγώ τεστ γιατί πονούσε το κεφάλι μου, ο αυχένας, τα πλευρά και το σώμα μου. Ο γιος μου, ο οποίος βρίσκεται στην εφηβεία, άπειρες φορές από τότε μου έχει πει «Μαμά, εσύ τον έφερες τον κορονοϊό στο σπίτι και κόλλησε ο μπαμπάς μου, αλλιώς δεν θα πήγαινε στο νοσοκομείο και θα ζούσε. Θα μπορούσες, Θέκλα, να κάνεις ένα vlog μήπως και βοηθηθούμε εγώ και τα παιδιά μου?» Και της απάντησα ότι εννοείται πως δεν φταίς εσύ για το θάνατο του σύζυγου σου. Και μου λέει «Το ξέρω πως δεν φταίω εγώ, άντε να το δώσω στα παιδιά μου να το καταλάβουν και κυρίως το γιο μου. Θέκλα μου, σε παρακαλώ, κάνε ένα vlog, θα το δείξω και στα παιδιά μου, θέλω να το δούνε, μήπως και βοηθηθούνε». Η κόρη μου είναι φοιτήτρια, ο γιος μου είναι στο λύκειο και πολλές φορές τα βλέπω και τα δύο. Και η πίστη τους έγινε πολύ χλιαρή. Και η διάθεση για σχολή, σχολείο, μαθήματα και γενικότερα για ζωή δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Ο γιος μου χθες μου έλεγε, άμα συμβεί κάτι δεν πειράζει, να μας συμβεί όμως και στους 3 μας να πάμε μαζί με τον μπαμπά να έχει και παρέα. Συγκλονιστικά τα όσα γράφει φίλη, πραγματικά συγκλονιστικά. Δυστυχώς, αυτή η πανδημία του κορονοϊού έχει στοιχήσει τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Θυμάμαι στις αρχές όταν αμφισβητούσαμε όλοι το μέγεθος της πανδημίας, μια ερώτηση που κάναμε μεταξύ μας ήταν «Ξέρεις εσύ κάποιον που να έχει πεθάνει?» Έχει πεθάνει κάποιος γνωστός σου, έχει πεθάνει από κορονοϊό κάποιος από το οικογενειακό σου περιβάλλον. Ο σύζυγος αυτής της κυρίας ήταν 50 και κάτι χρόνια. 50 plus. Κάτω από 55, μεταξύ 50 και 55 χρόνια. Μια ηλικία η οποία δεν βρίσκεται και στις επικίνδυνες ηλικίες. Τώρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος αποβίωσε. Φαίνεται ότι κάποιοι οργανισμοί είναι πιο ανθεκτικοί, κάποιοι οργανισμοί είναι λιγότερο ανθεκτικοί. Και η κυρία που είναι σε παρόμοια ηλικία μαζί του είχε τον κορονοϊό, αλλά επέζησε. Αυτός δυστυχώς δεν επέζησε. Θέλω να πω ότι πλέον 1η Φεβρουαρίου του 2021 γνωρίζουμε όλοι ανθρώπους από το φιλικό ή και οικογενειακό μας ακόμη περιβάλλον που έχουν φύγει από κορονοϊό. Και θέλω να πω και στην κυρία που μου έγραψε την επιστολή, αλλά και στα παιδιά της το εξής. Ο ιός είναι επικίνδυνος. Ο ιός είναι αερόβιος. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί. Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι επιστήμονας υγείας, είμαι επιστήμονας ψυχικής υγείας, αλλά όχι σωματικής υγείας. Έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ εύκολη η μετάδοση του ιού και γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι προσέχουν πολύ και παρόλα αυτά έχουν νοσήσει με κορονοϊό. Έχω την εντύπωση πως ίσως κάποιοι άνθρωποι ερχόμαστε σε επαφή με τον ιό και δεν κολλάμε ή είμαστε ασυμπτωματικοί και κάποιοι άλλοι άνθρωποι κολλάνε και αρρωστούν με μέτρια συμπτώματα, κάποιοι άλλοι κολλάνε και αρρωστούν με βαριά συμπτώματα και κάποιοι άλλοι κολλάνε και αρρωστούν με πολύ βαριά συμπτώματα και χάνουν και τη ζωή τους. Είναι τυχαίο γεγονός ότι η μαμά σας κόλλησε τον κορονοϊό. Τυχαίο γεγονός. Δεν το έκανε επίτηδες. Δεν είπε τώρα θα πάω να κολλήσω κορονοϊό. Θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να είχε φέρει κάποιος άλλος στο σπίτι τον κορονοϊό. Το πρόβλημα δεν είναι ο ασθενής μηδέν σε μια οικογένεια. Το πρόβλημα είναι ο ιός, ο οποίος είναι θανατηφόρος σε κάποιους ανθρώπους. Δυστυχώς. Μία έγνοια
Και μία αγωνία που έχει μία φίλη μου στην Αθήνα, η οποία έχει παιδί στην εφηβεία, είναι το γεγονός ότι όλες αυτές οι καμπάνιες προς τους νέους για το ότι πρέπει να προσέχετε εσείς για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτες ηλικίες, σε ευάλωτες ομάδες, έχει προκαλέσει άγχος σε πάρα πολλά παιδιά, σε πάρα πολλούς εφήβους και ενοχές, μην τυχόν και κολλήσουν τους γονείς τους, μην τυχόν και κολλήσουν τους παππούδες τους και τους χάσουν. Η δική μου η πεποίθηση όσον αφορά αυτό το ζήτημα είναι ότι προσέχουμε όσο μπορούμε και όπως μπορούμε, προσέχουμε όσο περισσότερο μπορούμε όλοι μας. Σαφώς υπάρχουν στιγμές που θα κάνουμε απροσεξίες, γιατί άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Θα μπορούσε η μαμά σας να έκανε μια στιγμή απροσεξίας και να κόλλησε τον ιό. Σας λέω ότι εγώ προσωπικά έχω κάνει πολλές στιγμές απροσεξίας και δεν έτυχε να κολλήσω τον ιό. Ή αν τον κόλλησα, τον πέρασα ασυμπτωματικά. Δεν κάνει τη μητέρα σας υπεύθυνη για το θάνατο του πατέρα σας το γεγονός ότι αυτή είχε συμπτώματα πρώτη. Μπορεί ο πατέρας σας να ήταν αυτός που είχε φέρει τον ιό. Και η μητέρα σας να εκδήλωσε πιο νωρίς συμπτώματα και να διαγνώστηκε πιο νωρίς, και ο πατέρας σας να άργησε να εκδηλώσει τα συμπτώματα και να άργησε να διαγνωστεί και για λόγους που έχουν να κάνουν σαφώς με υποκείμενα νοσήματα ή με την κατάσταση του οργανισμού του να μην άντεξε. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η μαμά πήρε πρώτη τον ιό και τον έδωσε στον μπαμπά σας. Θα μπορούσε κάλλιστα, γνωρίζω μια οικογένεια που και η μητέρα και ο πατέρας πρόσεχαν πάρα πολύ μην τυχόν και κολλήσουν τον κορονοϊό, επειδή το κοριτσάκι τους έχει κάποια θέματα υγείας, σοβαρά. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποιες αναπηρίες. Το παιδί όμως πήγε κάποιες φορές στο σχολείο και τελικά το παιδί κόλλησε τον κορονοϊό, τον έφερε στο σπίτι και νόσησαν. Η μητέρα νόσησε ασυμπτωματικά, ο πατέρας νόσησε βαριά. Επιβίωσε ο πατέρας, νόσησε όμως πάρα πολύ βαριά. Όλοι οι συνδυασμοί μπορούν να γίνουν. Όταν πεθάνει ένας αγαπημένος άνθρωπος, όπως στην περίπτωση εσάς που έχει πεθάνει ο πατέρας σας, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να πενθούμε. Και το πένθος έχει 5 στάδια. Το πρώτο στάδιο του πένθους είναι η άρνηση. Να μην δέχεσαι το γεγονός ότι ο άνθρωπος που αγαπάς έχει πεθάνει, να σου φαίνεται απίστευτο, να μην μπορείς να το δεχθείς. Το δεύτερο στάδιο είναι ο θυμός. Να θυμώνεις με τη μαμά σας εσείς τώρα για παράδειγμα ή ο γιος ειδικά ότι εσύ φταίς που πέθανε ο πατέρας. Ο θυμός είναι φυσιολογικό σύμπτωμα κατά το πένθος. Το τρίτο σύμπτωμα είναι η διαπραγμάτευση. Να σκέφτεσαι εάν τυχόν η μάνα μου δεν είχε κολλήσει τον κορονοϊό και δεν κολλούσε τον πατέρα μου, ο πατέρας μου τώρα θα ζούσε. Που είναι ένας συλλογισμός που κάνει το μυαλό σας προσπαθώντας να σας δώσει τη ψευδαίσθηση του ελέγχου εκ των υστέρων πάνω σε μια συνθήκη στην οποία στην ουσία κανείς μας δεν έχει έλεγχο. Κανείς. Είναι τόσο εύκολη η μετάδοση του ιού που ακόμη και με τη χρήση γαντιών και με τη χρήση μασκών υπάρχει πάντοτε μια μικρή πιθανότητα να κολλήσει κάποιος τον ιό. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσα εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως και γι' αυτό τον λόγο έχει από τον Μάρτιο που μας πήρε και μας βάρνα η πανδημία, που είμαστε από το ένα lockdown στο άλλο και από τη μία προσπάθεια να συγκρατήσουμε τη μετάδοση του ιού στην άλλη. Το τέταρτο στάδιο είναι αυτό της βαθιάς θλίψης. Της βαθιάς θλίψης στην οποία κάνουμε σκέψεις μαύρες. Του στυλ να πεθάνουμε κι εμείς τώρα, αλλά να πεθάνουμε όλοι μαζί να πάμε να βρούμε τον μπαμπά. Αυτό είναι το στάδιο της βαθιάς θλίψης. Το τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο της αποδοχής. Όταν αποδέχεται ο άνθρωπος που πενθεί ότι ο γέγονε γέγονε, αυτό που έχει συμβεί έχει ήδη συμβεί και δεν μπορεί να αλλάξει. Ο πατέρας μας έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το φέρουμε πίσω. Αποδεχόμαστε το γεγονός και προχωράμε. Αυτά τα 5 στάδια αυτά τα 5 στάδια του πένθους μπορεί να συμβούν με οποιαδήποτε σειρά. Δηλαδή θα μπορούσε
να είναι πρώτα η διαπραγμάτευση, μετά η θλίψη, μετά ο θυμός, μετά η άρνηση. Και το τελευταίο στάδιο, το οποίο επισημαίνει και το τέλος του πένθους, είναι αυτό της αποδοχής. Έχει πολύ λίγο καιρό που έχει φύγει ο μπαμπάς. Ούτε καν 40 μέρες. Ίσως μόλις τώρα γίνανε 40 μέρες. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να πονάει πολύ αυτή η απώλεια. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να δυσκολεύεστε να συνηθίσετε αυτή τη νέα συνθήκη, ότι έχει φύγει ο άνθρωπός σας από τη ζωή και έχει φύγει απροσδόκητα, έχει φύγει με ταλαιπωρία. Ένα μήνα στο νοσοκομείο, φαντάζομαι πως η ταλαιπωρία τράβηξε ο καημένος και χωρίς να μπορείτε κι εσείς να είστε κοντά του. Είναι ένα τραυματικό γεγονός αυτό το οποίο έχει συμβεί. Και πάρτε το χρόνο σας να πενθήσετε για να το ξεπεράσετε. Όταν πενθούμε, τι πρέπει να κάνουμε? Εάν μας έρχεται να κλάψουμε, να κλαίμε για να ξαλαφρώνουμε. Εάν θέλουμε να συζητάμε αυτό που συνέβηκε, να το συζητάμε μέχρι να το συνηθίσουμε. Εάν θέλουμε να κοιμόμαστε πολλές ώρες για να ξεχνάμε, να κοιμόμαστε πολλές ώρες για να ξεχνάμε. Εάν θέλουμε να περπατάμε έξω στη φύση για να νιώθουμε καλύτερα, να περπατάμε έξω στη φύση για να νιώθουμε καλύτερα. Εάν το να αποσπούμε την προσοχή μας από τη συνεχή στενάχωρη σκέψη του χαμού του αγαπημένου μας προσώπου μας βοηθάει, να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εάν ακόμη το να λέμε αστεία μεταξύ μας και να γελάμε ενώ πονάμε και ενώ πενθάμε μας βοηθάει, να το κάνουμε. Είναι μια πολύ φυσιολογική αντίδραση. Κατά τη διάρκεια του πένθους, ο άνθρωπος να γελάει. Γι' αυτό υπάρχουν και άνθρωποι που γελάνε στις κηδείες. Εγώ το παθαίνω αυτό μερικές φορές. Ένα νευρικό γέλιο στις κηδείες, όχι γιατί δεν σέβομαι τον άνθρωπο που έχει φύγει, όχι γιατί δεν πονάω για τον αγαπημένο, τον φίλο, τον συγγενή που φεύγει, αλλά επειδή είναι μια αυτόματη αντίδραση του νευρικού μου συστήματος για να με επαναφέρει από την πολλή θλίψη. Το έχω πάθει σε 2-3 συγγενικές κηδείες. Και ντράπηκα πάρα πολύ. Χρειάστηκε να βγω έξω από την εκκλησία για λίγο, να ηρεμήσω και να επιστρέψω πίσω. Είναι φυσιολογικό να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα ή και κανένα από αυτά τα πράγματα. Το πένθος θέλει το χρόνο του για να περάσει. Δεν ξέρω πόσος θα είναι αυτός ο χρόνος. Μπορεί να είναι 3 μήνες, μπορεί να είναι 6 μήνες, μπορεί να είναι 9 μήνες. Διάβαζα πρόσφατα ότι μέχρι και 18 μήνες μετά από μια απώλεια μπορεί να βιώνουμε πένθος και αυτό να μην συνιστά κατάθλιψη. Αυτό που θα σας συστήσω να κάνετε είναι να μιλάτε μεταξύ σας ή οικογένεια, να μιλάτε για τα συναισθήματα που νιώθετε, να εκφράζετε τη στενοχώρια σας, το θυμό σας, την απογοήτευσή σας για το χαμό του αγαπημένου σας προσώπου, να εκλογικεύετε αυτά που νιώθετε, δηλαδή όταν νιώθεις θυμωμένος γιέ μου ότι φταίει η μαμά που έφερε τον κορνέο στο σπίτι και πεθάνει ο μπαμπάς, να σκέφτεσαι αυτό που είπα προλίγου, ότι το μυαλό κάνει αυτές τις συνδέσεις για να μας βοηθήσει να νιώθουμε καλύτερα και δεν σημαίνει πως είναι και η πραγματικότητα. Πρόσφατα έχω γνωρίσει μια οικογένεια στην οποία οι γονείς, η μεγάλη ηλικία, 65 χρόνων περίπου, οι οποίοι ζούσαν μόνοι τους, έπαθαν κορονοϊό. Ο πατέρας αποβίωσε, δεν κατάφερε να επιζήσει της νόσησης, η μητέρα έζησε, επέζησε. Τα παιδιά αυτής της οικογένειας, τα οποία είναι μεγαλύτερα από εσάς, δεν είναι έφηβοι, δεν είναι φοιτητές, δεν είναι στο σπίτι, έχουν τις δικές τους οικογένειες, δεν συζήτησαν καθόλου το θέμα ποιος έφερε πρώτος τον κορονοϊό στο σπίτι και αν φταίει η μάνα που μπορεί να κολλήσει πρώτη ή αυτή ο πατέρας που μπορεί να κολλήσει πρώτος κλπ. Shit happens, life happens. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Και εγώ που σας μιλάω τώρα, μπορεί μετά από μερικές μέρες να μην υπάρχουν γιατί μπορεί να κολλήσω κορονοϊό. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Και τα παιδιά μου μετά θα πρέπει να ζήσουν το πένθος με τον τρόπο που περιέγραψα προηγουμένως και άνθρωποι που με αγαπάνε. Δεν λέω ότι θέλω να πεθάνω, αλλά λέω το μόνο σίγουρο που ξέρουμε σε αυτή τη ζωή είναι δύο πράγματα ξέρουμε σίγουρα. Ότι έχουμε γεννηθεί για να υπάρχουμε. Και το δεύτερο, ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Ποια είναι η στιγμή που θα πεθάνει ο καθένας, δεν ξέρει ποτέ, δεν ξέρει μέχρι να συμβεί. Λυπάμαι πολύ που συνέβηκε αυτό που έχετε χάσει τον πατέρα σας. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι θλιβερό γεγονός. Είναι τραυματικό γεγονός. Πάρτε το χρόνο σας για να πενθήσετε. Αν δείτε ότι το πένθος είναι δυσβάσταχτο και ασήκωτο, ζητήστε και βοήθεια ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού.
στις υπηρεσίες του Δήμου που διαμένετε υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Ή αν μπορείτε, αν έχετε την οικονομική ευχέρεια, προσεγγίστε κάποιον ιδιώτη ψυχολόγο, ίσως και κάποιες συνεδρίες μέσω Skype, γιατί αυτή την περίοδο δεν γίνονται και πολλές συνεδρίες από κοντά. Πάρτε βοήθεια, τηλεφωνήστε στις γραμμές βοήθειας. Στο σελίδα μου υπάρχει ένα άρθρο με τίτλο «Δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα» και εκεί πέρα υπάρχουν πολλά νούμερα γραμμών βοήθειας στις οποίες μπορεί να τηλεφωνήσει κάποιος. Και είναι πολύ φυσιολογικά όλα αυτά που νιώθετε. Πάρα πολύ φυσιολογικά. Είναι δύσκολο πράγμα να πεθαίνει ένας αγαπημένος άνθρωπος και θέλει το χρόνο του για να περάσει. Και εσύ μαμά, μην παίρνεις τα σοβαρά αυτά που σου λέει ο γιος σου όταν είναι θυμωμένος. Είναι ο δικός του τρόπος για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την πολύ μεγάλη στενοχώρια και το πένθος του για την απώλεια του πατέρα του. Έχετε και οι τρεις την αγάπη μου. Και όποιος άλλος παρακολουθεί το βίντεο που έχει χάσει αγαπημένα του πρόσωπα πρόσφατα, έχει επίσης την αγάπη. Το πένθος δεν ξεχωρίζει ούτε φτωχούς, ούτε πλούσιους, ούτε μικρούς, ούτε μεγάλους, ούτε διάσημους, ούτε άσημους. Το πένθος, ο θάνατος, είναι μια πραγματικότητα η οποία αφορά όλους μας και σε κάποια στιγμή της ζωής μας όλοι μας θα βιώσουμε την τραγικότητα της απώλειας της ανθρώπινης ζωής. Εγώ θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω με τίποτα, το θάνατο του παππού μου του Θεοδόση όταν ήμουν 7 χρόνων, της γιαγιά του παππού μου του Σοφοκλή όταν ήμουν 10 χρόνων, της ξαδέρφης μου της Ραφαέλλας όταν ήμουν 31 έτους, το θάνατο του θείου μου τον προηγούμενο Νιόβρη, το θάνατο της αγαπημένης φίλης της μητέρας μου ένα μήνα πριν και φαντάζομαι ότι θα ζήσω και άλλους τέτοιους θανάτους εάν ζήσω πολύ καιρό, αν δεν προλάβουν οι άλλοι να ζήσουν το θάνατό μου. Ο θάνατος είναι κομμάτι της ζωής. Είναι δύσκολο πράγμα, δεν το επιθυμεί κανείς, δεν το περιμένει κανείς. Όταν όμως μας συμβεί, είμαστε αναγκασμένοι να πεθύσουμε για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και να φτάσουμε στο τελικό στάδιο της αποδοχής, που πλέον δεν ξεχνάς το αγαπημένο σου πρόσωπο, εξακολουθείς να το θυμάσαι, μπορείς όμως να λειτουργείς φυσιολογικά καθ' όλη τη διάρκεια. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.